Μη λες ότι έχει σπίτι στην ΚΟ! Μη... Θα έρθει η εφορία ρε! Αν έρθει η εφορία δεν με ενδιαφέρει. Απλά κάναμε εδώ μια πλάκα, ένα φίλο μου. Έβαλα στίχημα με Ολυμπιακούς ότι οι κούτες με άλκοολ και τέτοια, εγώ θα το κόψω το τσιγάρο. Τις πάνω όλοι Ολυμπιακοί εδώ και τα εξαδέρφια μου και αυτά. Και τους λέω τέρμα παράκες και τα Κινές και τα... Σταυρίδης, τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη! Πόσο χρονών είσαι? 49 χρονών θα πατερθείς κότησα. Πήρα στο φιλικό και είμαι με τη γυναίκα σου και πάμε στο φιλικό με τη Λίτσι Ρακλή. Στο Βλατζόμιο. Ναι. Είμαι τρελαμένος στο ξέρω. Ότι είσαι τρελαμένος το ξέρω. Ναι. Ένα λεπτό. Ερώτηση. 49 χρονών εσύ τώρα. Η γυναίκα που θα πάρεις πόσο θα είναι? 27. Το ξέρει αυτό ότι θα σε παντρευτεί? Το ξέρει, ναι. Με τι ασχολείσαι? Εγώ με τι ασχολήθηκα? Καταρχήν δεν φίλησα κατουρημένη ποδιά ποτέ. Βρε, με τι επαγγελματικά με τι ασχολείσαι? Επαγγελματικά. Ξέρω μουσική, πέτω μουσική. Δεύτερο, έπαιζα με τη Μελίνα Κανά, το είμαι 17 ώρες, το 18 ώρο, με την Καρατά, τη λέγανε, και όταν είναι καλά. Ω, το ωραία, ναι. Συγγνώμη. Αυτή η κοπέλα τι δουλειά κάνει? Αυτή η κοπέλα κάνει πια στο ΝΟΤΕ και με κόλλησε. Στο ΝΟΤΕ δουλεύει. Αλλά εγώ έκανα τα άμα της απαντευτού κόλλησα και θα μείνω εδώ και δεν μείνω από τέτοια τουρμένες φωλιές. Δεν μου λες τώρα η μαμά, δεν μου λες σταμάτα ένα-ένα. Μη. Η μαμά σου τι θέλει? Η μαμιά μου έχει πεθάνει. Τυχερός είσαι. Ναι. Δεν είπε κάτι κακό. Δεν είπε κάτι κακό. Αυτηνής η μαμά, ένα λεπτό. Αυτηνής η μαμά ζει. Σε θέλει εσένα? Με θέλει, ναι. Σε εγκρίνει? Πώς γίνονται ρε πούστε αυτά τα πράγματα? Μπορείς να με εξηγήσεις? Ακούσαμε. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Μια φορά από εδώ, τώρα που σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Από αύριο πιάνει ζωντά. Καλά, αφού επιμένετε να μην σας χαλάσω κάτι. Πάμε. Μόνο θα σας παρακαλέσω κύριε μου να μην με πληρώνετε με το μήνα αλλά με την εβδομάδα. Γιατί με την εβδομάδα? Γιατί ξέρετε κύριε, αν αρχίσει το καραμπαλίκι, δεν θα προλάβω να συμπληρώσω μήνα και θα με πετάξετε έξω με τις κλωτσίες. Βασίλη! Με συγχωρείτε, δεν με λένε Βασίλη. Όχι, είναι άλλο νέο, πάνω νέο. Τι διαμάντης, Βασίλη! Δεν μου λες παιδί μου. Πώς σε λένε? Μιλτιάδη. Μιλτιάδη αλλά μη. Γιατί μιλτό είναι το χαϊδευτικό, μα το χαϊδευτικό σου. Μπράβο. Τι μου στείλες, Βασίλη? Πάμε. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθες, ρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like! Πα-πα-πα-πα! Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.